Αυτή τη στιγμή, άρα... Είμαι καταζητούμενος αυτή τη στιγμή, ναι. Είμαι καταζητούμενος και αυτοβούλος θα εμφανιστώ. Κύριε Φιλιππίδη... Είναι η κυρία Παπανδρέου στο πόρισμά της. Μάλιστα. Γιατί θα ήθελα να σας πω ότι σοκαρίστηκα χθες που διάβασα κάποια πράγματα και σοκαρίστηκα για τους εξής λόγους. Πρώτος λόγος. Αν η κυρία Παπανδρέου μου είχε κάνει τη φοβερή χάρη να με φωνάξει και να μου ζητήσει εξηγήσεις για κάποια πράγματα, δεν θα έγραφε πολλά από αυτά τα οποία γράφει. Εγώ στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που ανέλαβα, 8 Οκτωβρίου του 2007, στο πρώτο, ανέφερα διάφορες επιχειρηματικές μου συμμετοχές. Γιατί ο Άγγελος Φιλιππίδης, τον οποίο πιθανώς ο ευρύς κόσμος δεν ξέρει, είναι επιχειρηματίας από το 1989, που γύρισα από την Αμερική. Σε ηλικία 26 χρονών και 27, έδινα συμβουλές και πληρωνόμουν γι' αυτό σε εταιρείες όπως η Johnson & Johnson Ελλάς, η Dow Chemicals Ελλάς, ο Όμιλος Βαρτινογιάννη, ο Όμιλος Θεοχαράκη, ο Πετσετάκης, ο Όμιλος Στασινόπουλου και άλλες εταιρείες. Αυτά τα έκανα στα 27 και στα 28 και στα 29. Είμαι επιχειρηματίας 20 τόσα χρόνια. Το 1999 πήγα στον Παναθηναϊκό και είπα θα προσφέρω στην ομάδα μου την αγαπημένη για 4 χρόνια χωρίς να πάρω 1 ευρώ, γιατί έχω ήδη λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα. Εγώ το οικονομικό μου πρόβλημα το έχω λύσει από το 1999. Όμως, κύριε Φιλιππίδη, η εισαγγελέα, η κυρία Πόπη Παπανδρέου. Συνεπώς, εδώ δεν μιλάμε αναφέρει... για ένα δημόσιο λειτουργό που λέγεται Κάρτα, που είναι ένα αεροπόρο. Ο οποίος είναι ένα δημόσιο λειτουργό που ξαφνικά βρίσκουμε κάποια ποσά στο λογαριασμό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φορολογικές δηλώσεις άνω των 20 εκατομμύρων ευρώ. Κυρία... Έχω πληρώσει φόρους για αυτά. Είναι όλες τις φορολογικές μου δηλώσεις, είναι όλα τα αποθενέσκες μου. Η κυρία Φιλιππίδη. Γιατί κάποιες συμμετοχές που είχα σε εταιρείες, όταν πήγα στο ταμιευτήριο και πήγαινα στις 5 το πρωί και έφευγα στις 11 το βράδυ, δεν είχα καμία δυνατότητα να τις παρακολουθήσω. Πούλησα λοιπόν τις συμμετοχές που είχα σε διάφορες εταιρείες. Και αυτό δημιούργησε, τις δήλωσα. Τις πούλησα, τις δήλωσα, τις έφερα στα αποθενέσκες. Και αυτό δημιούργησε ένα ποσόν το 8. Είναι στη δήλωση του 9 για το έτος 8. Τα δάνεια δοθήκαν το 9. Πώς συνδέει η κυρία Παπανδρέου, ρωτάω εγώ. Ακούστε, πάνω σε αυτό θέλω να σας πω. Να σας πω τι λέει. Ότι αναγκάστηκα να πουλήσω και δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με αυτές τις επιχειρήσεις. Κύριε Φιλιππίδη. Αποκόμισα αρκετά λεφτά το 8 με δάνεια που δοθήκαν το 9. Κύριε Φιλιππίδη, ακούστε με. Η κυρία Παπανδρέου εισαγγελέας, αυτό ακριβώς σας κατηγορεί όμως. Ότι για το διάστημα από το 2008 έως το 2012, μεγάλα χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνται. Εντοπίστηκαν σε 6 λογαριασμούς. Σε 6 λογαριασμούς δικούς σας, όπου δεν δικαιολογείται η προέλευσή τους. Ναι, αυτό λέει. Είναι, ακριβώς γι' αυτό τη ζήτησα ένα πράγμα οικονομικά. Φώναξε με να σου πω αυτά τα πράγματα. Μη με ξεφτιλίζεις στην ελληνική κοινωνία. Είναι τυφλή. Αν είναι τυφλή, μπορεί να διώξει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και να μην διώξει τις άλλες τράπεζες που δανειοδοτήσαν. Εύλογα τα ερωτήματά σας. Μπορεί να διώξει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και να μην διώξει τις άλλες τράπεζες που δανειοδοτήσαν το Χρυβαία. Εύλογα τα ερωτήματά σας. Αλλά όμως προσέξτε. Εγώ βλέπω μια φοβερή στοχοποίηση. Γιατί. Ένας άνθρωπος που ζήτησε να μιλήσει, δεν τον αφήσαν πουθενά να μιλήσει. Θέλανε να το συλλάβουν νύχτα σπίτι του και να το στείλουν σε 48 ώρες ή 36 ώρες ως πρόβατη επισφαγή, επειδή λέει έχω δυνατότητα να ζήσω στο εξωτερικό. Βεβαίως και έχω δυνατότητα. Αλλά για να είσαι ύποπτος φυγής πρέπει να συντρέχουν δύο λόγοι. Πρώτον, να έχεις δυνατότητα να φύγεις και δεύτερον, να θες να φύγεις. Και ο Άγγελος Φιλιππίδης δεν θέλει να φύγει. Εδώ είναι κάτι άλλο όμως. Ξέρετε τι ακούγεται εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα ακούγεται, κύριε Φιλιππίδη, εδώ στην Αθήνα ακούγεται ότι γνωρίζατε το ενδεχόμενο να ασκηθεί δίωξη εναντίον σας και ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχατε φροντίσει να φύγετε πιο νωρίς ή να εισαχθεί σε νοσοκομείο ο κύριος Κοντομινάς. Δεν είναι σκέψεις δικές μου, είναι αυτό που κυκλοφορεί, κύριε, και προφανώς το έχετε ακούσει. Αν αρχίσουμε και το θέτω ευθέως. Κυκλοφορεί στην Αθήνα. Ναι. Αν αρχίσουμε να συζητάμε για το κύκλο κυκλοφορεί στην Αθήνα, τότε δεν θα τελειώσουμε. Δεν με αφορούν αυτά. Εγώ τα 2/3 του χρόνου μου, και γι' αυτό και όντως έχω τη δυνατότητα να ζήσω στο εξωτερικό, ζω πλέον στο εξωτερικό. Και ζω στο εξωτερικό διότι δεν υπάρχει δουλειά στην Ελλάδα. Μακάρι να υπήρχε δουλειά στην Ελλάδα και να δραστηριοποιούμε στην Ελλάδα. Κύριε, τι να κάνω, να κάθομαι στην Ελλάδα. Κύριε Φιλιππίδη, ακούω την οργή σας και ακούω ότι έχετε στοιχεία για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Βεβαίως θα επαναλάβω το αρχικό μου ερώτημα. Βεβαίως έχω την επειδή σας γνωρίζω προσωπικά, επειδή σας γνωρίζω, εγώ πίστευα ότι ο Άγγελος Φιλιππίδης το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόταν να κάνει, μόλις άκουσε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ότι τον κάνουν ρεζίλι, τον έχουν βγάλει στα μανταλάκια, το πρώτο αεροπλάνο θα έπαιρνε και θα έρχονταν και θα έλεγε «Εδώ είμαι κύριε, έρχομαι να αντιμετωπίσω». Δεν μιλάω βέβαια κύριε Παπαδάκη, το καταλαβαίνετε αυτό.
Μάλιστα. Την άποψή μου θα σας την έλεγε η κυρία Βαγιάννη μέσα από τη δικαστικό ρεπορτάζ που θα την άκουγε παραμορφωμένη και θα παραμορφωνόταν 4 φορές μέχρι να φτάσει σε εσάς. Λέτε λοιπόν ότι ένας από τους λόγους. Λέτε λοιπόν. Όχι, κάτσε. Έρικα, άλλο λέει. Λέτε λοιπόν ότι παραμένετε στο εξωτερικό για να έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθεί η κοινή γνώμη από εσάς. Να πιστώ τον εαυτό μου μπροστά στον ελληνικό λαό και στους 3.500 υπαλλήλους του ΤΑΚΑ. Αυτή είναι μια διάσταση καινούρια που βάζετε και λέτε ότι εγώ παραμένω στο εξωτερικό για να έχω τη δυνατότητα να κάνω τις παρεμβάσεις μου, γιατί διαφορετικά από τη στιγμή που θα είχα συλληφθεί, δεν θα είχα τη δυνατότητα να μιλήσω προς τα έξω. Αυτό δεν λέτε. Εγώ θέλω ο ελληνικός λαός να ξέρει την αλήθεια και βεβαίως σας είπα και ισχύει την άλλη εβδομάδα θα παρουσιαστώ και παρουσία του ανακριτή να δώσω τις εξηγήσεις μου. Τέλεια και παύλα. Τελειώνω και κάποια πράγματα τα οποία έχω να κάνω εδώ πέρα και με τα χρέη που έχω να κάνω εδώ πέρα τελειώνω και έρχομαι στην Ελλάδα για να δώσω τις εξηγήσεις μου. Μείωσα το μισθό μου στο μισό. Δεν μείωσα το μισθό μου γιατί πιστεύω ότι ένας διοικητής ο ΤΑΦΤΑ πρέπει να παίρνει 6.000. Τον μείωσα διότι είπα. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε δυνατότητα, έχουμε οικονομική δυνατότητα. Ο λαός υποφέρει, έχει έρθει η ώρα εμείς που έχουμε οικονομική δυνατότητα να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να κάνουμε πρώτοι το βήμα. Τα δάνεια τα οποία δίναμε, τα παρακολουθούσαμε, υπήρχε συστηματική παρακολούθηση και όταν αρχίσαμε να δίνουμε ομόλογα τα δάνεια, ταυτόχρονα είχαμε φτιάξει και ένα μηχανισμό παρακολούθησης με τον οποίο συνεργαστήκαμε με την Τράπεζα της Ελλάδος για τη βελτίωσή του. Έκανε υποδείξεις δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος πως έπρεπε να λειτουργεί αυτό το σύστημα. Και ό,τι υπέδειξε η Τράπεζα της Ελλάδος αμέσως το υιοθέτησε το ταμιευτήριο. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Τα δάνεια αυτά, η παρακολούθησή τους δεν αφορά τη διοίκησή μου. Διότι εγώ έδωσα δάνεια το 9. Αρχίσαμε να δίνουμε δάνεια το 9. Οι όροι τότε μπήκαν όμως. Οι όροι τότε μπήκαν. Με τη χορήγηση μπήκαν οι όροι, κύριε Φιλιππίδη. Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Επειδή λέω σας ξέρω, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος το οποίο ξέρω. Ξέρω τις οικονομικές σας γνώσεις. Όντως είσαστε σύμβουλος επιχειρήσεων. Εσείς θα συμβουλεύατε μια επιχείρηση. Αν οι άνθρωποι με τα λεφτά το 11 και το 12 ή το 10, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ το Δεκέμβριο του 9 έφυγα από το ταμιευτήριο. Και υπήρχε παρακολούθηση η οποία ήταν. Ήδη όμως είχαν χορηγηθεί κάποια δάνεια. Και αιτήσια, η οποία παρακολουθούσε αυτά τα πράγματα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Αν δεν φτάσουμε σε ένα βάθος χρόνου ενός έτους, εγώ πού μπορώ να υποπτευθώ. Αν εγώ δώσω ένα δάνειο στον Παπαδάκη και ξαφνικά ο Παπαδάκης... Δεν βλέπατε τον όρο όμως αυτό. Δεν βλέπατε τον όρο ότι ξέρετε κάτι. Δίνω δάνειο στον Παπαδάκη και δεν θα εξετάσω ποτέ τους λόγους που τα πάει ο Παπαδάκη. Σας είπα και πάλι, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό γιατί δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεται κυρία Παπανδρέου και σε ποια δάνεια και γιατί. Και σας είπα επίσης ότι εγώ δεν έκανα τις συμβάσεις, ούτε υπέγραφα τις συμβάσεις. Εγώ ήμουν πρόεδρος σε μια επενδυτική επιτροπή η οποία έβλεπε ένα business plan και αποφάσισε ένα δάνειο. Είναι προφανές ότι αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε όλα τα δάνεια είναι τραγικό λάθος, διότι ασφαλώς και η Επενδυτική Επιτροπή κρίνει ένα business plan και δίνει το δάνειο. Δεν δίνει το δάνειο, πάρτο και κάτω ό,τι θέλει. Βάζετε την υπογραφή σας όμως εσείς. Στην Επενδυτική Επιτροπή. Έτσι. Βάζετε την υπογραφή σας ως. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να κάνουμε τη δίκη. Όχι. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά είναι τα σημεία αυτά τα οποία πραγματικά. Ίσως θα πρέπει να δώσετε κάποιες απαντήσεις στην κοινή γνώμη, όπως είπατε εσείς. Μα βεβαίως και θα δώσω απαντήσεις στην κοινή γνώμη. Και μετά δεν μπορείτε δώσω, να. Αλλά θα τις δώσω αν έχω διαβάσει το πόρισμα, αν έχω καταλάβει τι λέει ακριβώς, αν έχω τα αντίστοιχα έγγραφα να δω τι γράφαμε ακριβώς και γιατί το γράφαμε.